φωνάζοντας συνθήματα κατά της Χρυσής Αυγής και κάθε μορφής φασισμού, εκατοντάδες αντιφασίστες από ολόκληρη τη Θεσσαλία διαδήλωσαν ειρηνικά σήμερα το μεσημέρι στο κέντρο του Βόλου. Η κινητοποίηση έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 69 χρόνων από την απελευθέρωση του Βόλου από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής και ξεκίνησε με συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε πορεία μέχρι το Δημαρχείο του Βόλου. Εμείς δίνουμε ένα φασιστικό μήνυμα, θα συνεχίσουμε. Θέλουμε αντιφασιστική πάλι να ριζώσει βαθιά στο λαϊκό κίνημα. Θέλουμε να ξεριζωθούν τα τάγματα εφόδου από τις γειτονιές, από την αστυνομία και όπου υπάρχουν. Και θέλουμε να δώσουμε ένα γερό χτύπημα στο φασισμό, αλλά και στην αντιδημοκρατική εκτροπή που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Η περίοδος του αυταρχισμού πρέπει να τελειώσει, ότι η περίοδος του εκφασισμού της ελληνικής κοινωνίας πρέπει να τη βάλουμε μέσα στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Φασισμός, όπως έχω πει πολλές φορές, και η Χρυσή Αυγή και Μνημόνιο είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Οι πολιτικές λοιπόν που αναπαράγουν το αυγό του φιδιού μέσα στην ελληνική κοινωνία πρέπει να σταματήσουν. Οι εκπρόσωποι των αντιφασιστικών κινήσεων Θεσσαλίας, καθώς και οι φορείς και συλλογικότητες που μετήχαν στο σημερινό συλλαλητήριο, έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα κατά του φαινομένου του φασισμού, αλλά και κατά των πολιτικών που το καλλιεργούν και το ενδυναμώνουν. Η πρόσκαιρη υποχώρηση της δραστηριότητας της Χρυσής Αυγής και γενικώς των φασιστικών οργανώσεων δεν νομίζω ότι πρέπει να δημιουργεί σε καμιά περίπτωση επανάπαυση, γιατί τέτοιες σκηνές θα ξαναδούμε. Γιατί όσο υπάρχουν αυτές οι πολιτικές οι οποίες ενισχύουν αυτές τις αντιδράσεις από πλευράς του κόσμου, θα υπάρχει πάντα έφορο έδαφος για να αναπτυχθούν τέτοιου είδους αντιλήψεις. Δεν είναι μόνο η Χρυσή Αυγή η οποία με τις μεθόδους που ξέρουμε τρομοκρατεί τον κόσμο, αλλά είναι όλη αυτή η κυβερνητική πολιτική που καταπατώντας το Σύνταγμα, εφαρμόζοντας μια πολιτική με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, στερώντας από τους ανθρώπους τα βασικά αγαθά, οδηγούν όλο αυτόν τον λαό στην εξαθλίωση και αναγκαστικά σε ακραίες καταστάσεις όπως είναι ο φασισμός.